Επιστρέψαμε και νομίζω ότι ήρθε η ώρα λίγο να ταξιδέψουμε και εκτός Κρήτης. Θα συναντήσουμε όμως δύο παιδιά, δύο νέα παιδιά τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά με την Κρήτη. Είναι φοιτητές με καταγωγή από την Κρήτη που σπουδάζουν λοιπόν και είναι και μέρη της πολύ αγαπητής, της αγαπημένης μάλλον φοιτητικής ένωσης Κρητών Αττικής. Εσείς βλέπετε ήδη φωτογραφικό υλικό το οποίο μας στείλανε τα παιδιά από τις δράσεις, από το χορό, από το γλέντι το οποίο διοργάνωσαν πρόσφατα. Μάλιστα τους είχαμε φιλοξενήσει και μας λέγανε για αυτή τη μεγάλη κριτική βραδιά την οποία ετοίμαζαν. Δείτε εδώ κόσμο, δείτε εδώ επιτυχία στην κριτική βραδιά την οποία διοργάνωσαν. Η φωτογραφία αυτή είναι χαρακτηριστική. Ένας τεράστιος χώρος γεμάτος με νέα παιδιά, με νεολαία. Πείτε μου εσείς τώρα, ξέρετε πολλούς συλλόγους και πολλούς φορείς να γεμίζουν μια τέτοια έκταση έτσι με τόσο κόσμο. Μπράβο στα παιδιά. Να τους καλησπερίσουμε όμως για να μην τα λέω μόνοι μου, να μας πούνε οι ίδιοι τι ακριβώς έγινε. Θα συναντήσουμε τον Αντώνη Μπερνιδάκη, αντιπρόεδρο της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής, και τον Μάριο Λιλίτση, και εκείνος αντιπρόεδρος. Τα βλέπουμε τα παιδιά, τα βλέπουμε. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, τι κάνετε? Γεια σας. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσείς πείτε μου τι κάνετε και πού είστε αυτή την ώρα, αν είστε στα γραφεία της Ένωσης. Είμαστε στο κύριο χώρο της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής. Εδώ πέρα από πίσω μας είναι το τζάκι, είναι το κεντρικό ας πούμε σημείο, ναι. Εδώ που γίνονται οι παρέες, οι παρέες, οι ωραίες, χωροί, ναι. Τα μαθήματα μουσικών οργάνων, όλα εδώ πέρα. Τώρα αυτή την ώρα δεν έχει κάποιο μάθημα, δεν έχουμε διακόψει αυτή κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι τα μαθήματα λύρα σήμερα, ναι. Λαούτου, αλλά γίνονται μέσα στο γραφείο του συλλόγου ώστε να μπορούμε και εμείς να μιλήσουμε και να κάνουν και αυτοί με τη δουλειά τους εύκολα. Εμάς πάντως δεν μας ενοχλούν, να ξέρετε. Δηλαδή, αν πάρουμε και εικόνα και από εκεί, δεν μας ενοχλούν καθόλου. Είσαι χαρά μας για να δούμε έτσι λίγο και από τα μαθήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Βρέπει διαβρέ, Αντώνη και Μάρια, βλέπουμε τώρα εμείς εικόνες. Νομίζω ότι τώρα βλέπουμε εικόνες από την Καντάδα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η Καντάδα την οποία κάνατε στους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας. Για πείτε μας δύο λόγια, να τα δούμε. Βασικά, θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να τα δούμε ένα-ένα. Δηλαδή, πρώτα το γλέντι και μετά την Καντάδα, για να έχουμε και μια ροή στη συζήτηση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το γλέντι, από τα πλάνα που βλέπουμε τώρα. Πώς πήγε? Πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, ήταν το μεγαλύτερο γλέντι που έχουμε κάνει εμείς σαν σύλλογος και νομίζω το μεγαλύτερο γλέντι που έχει γίνει από φοιτητικό σύλλογο σε όλη την Ελλάδα. Ήρθε κόσμος γύρω στα 3.000 άτομα. Και μπορεί και παραπάνω λίγο. Ναι, μπορεί και παραπάνω. Έγινε ένας χαμός, ανεβήκανε παιδιά από Κρήτη, κατεβήκανε παιδιά από Θεσσαλονίκη, από Ξάνθη, από Κομωτινή. Έγινε ένας πολύ μεγάλος χαμός. Εμείς πάλι καλά, δεν το περιμέναμε να πούμε τελείως για τόσο πολύ κόσμο, αλλά είχαμε καλή οργάνωση και κύλησε πολύ ωραία το γλέντι. Ναι, εγώ εντυπωσιάστηκα από τις εικόνες και τα πλάνα που παρακολουθούμε τώρα, από το πόσο μεγάλη ήταν η συμμετοχή της νεολαίας, των παιδιών, χορός, συμμετοχή, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήρθαν και κάθισαν σε μια καρέκλα, συμμετείχαν όλοι. Εννοείται. Όλα ξεκίνησαν, ας πούμε, εμείς το λέμε η βδομάδα του γλεντιού μας. Τη Δευτέρα μαζευτήκαμε όλα τα ενεργά μέλη του συλλόγου, όχι μόνο το συμβούλιο, που είναι, ευτυχώς είμαστε πολλοί και βοηθάνε και μπράβο στα παιδιά, ναι, που είναι διατεθειμένα δηλαδή να αφιερώσουν χρόνο. Και βγάλαμε τα πόστα για πώς θα πάει για όλη τη βδομάδα. Ο καθένας πήρε το πόστο του, δηλαδή άλλο την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο που ήταν τα περισσότερα. Δηλαδή όλη τη βδομάδα τι κάνατε? Δηλαδή κάποιος είχε αναλάβει ας πούμε το κομμάτι Είχαμε ας πούμε, είχαμε κάθε μέρα την προπόληση. Δηλαδή την προπόληση, ωραία. 6-9 ήταν η προπόληση των καρτών. Μέσα σε αυτές τις μέρες κάναμε Τρίτη, είχαμε την εμφιάλωσή μας, που έχουμε ως να εμφιαλώνουμε κρασιά, ρακές, και μετά βγαίνουμε να κάνουμε την αφισοκόλληση που γυρίσαμε κάποιες περιοχές της Αθήνας ώστε να αφισοκολλήσουμε το γλέντι μας. Μετά την Τετάρτη χάναμε εδώ παρέα στο σύλλογο. Την Πέμπτη ήρθε ο Νίκος ο Καρκάνης, κάναμε εδώ πέρα, κανονικά ήταν η Καντάδα την Πέμπτη, ναι, αλλά φέτος λόγω, επειδή είχαμε ένα θέμα, ήταν οι δρόμοι κλειστοί, λόγω του Τούρκου Προέδρου που είχε έρθει στην Αθήνα, ναι,
μεταφέρθηκε φεύγει μόνο για φέτος, την Παρασκευή η Καντάδος, οπότε την Πέμπτη κάτσαμε εδώ στο σύλλογο και κάναμε κανονικά το... Κάνατε το ζέσταμα. Παρεάκι μας. Μπράβο, ας πούμε. Κάνατε το ζέσταμα και τι ωραία. Βασικά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που το έχετε οργανώσει όλο αυτό, δηλαδή το ότι διαρκεί μια ολόκληρη εβδομάδα. Είναι σαν να λέμε ότι οργανώνετε ένα γάμο και κάνατε και τον πρόγαμο και κάνετε και όλη αυτή την προετοιμασία. Μπράβο σας, θα σας ζήλευαν και ο οποιοσδήποτε σύλλογος αυτή την προετοιμασία και την καλή ναι, οργάνωση. Αλλιώς δεν γίνεται να έχει και επιτυχία, άμα δεν έχουμε μοιράσει σωστά τα πόστα, ότι κάποιος θα έχει αναλάβει τον μπαρ να είναι στα φαγητά, άλλος στα ποτά, άλλος να βάζει τους καλεσμένους μας να κάτσουν στα τραπέζια. Δηλαδή, άμα δεν είχαμε και τα παιδιά να βοηθάνε, δεν θα μπορούσε να βγει το γλέντι. Ναι. Άρα και η Καντάδα γίνεται πάντα στο πλαίσιο της διαφήμισης του γλεντιού, έτσι, δηλαδή το κάλεσμά σας. Όχι τόσο. Είναι σαν παράδοση. Η Καντάδα παράδοση. Είναι, βγαίνουμε και όχι διαφημίζουμε το γλέντι, διαφημίζουμε την Κρήτη πιο πολύ. Βγαίνουμε και δείχνουμε πώς περνάμε εμείς στην κριτική. Και αρνάμε ρακέ στον κάθε περίπτωση. Έχουμε ρακή. Βαστάει το σχεδόν ο καθένας από λίγο ως αυτό και κερνάμε τον κάθε διερχόμενο. Δηλαδή και δεν περνάμε από μέρη όπου δεν υπάρχει κόσμος. Ξεκινάμε από το σύλλογο. Ναι. Ξεκινάμε και πάμε από τη Βασιλή Σοφίας. Πάμε στο Σύνταγμα. Εκεί πέρα υπάρχουν και εικόνες όπου είπαμε και τον εθνικό ύμνο και χορέψαμε και είπαμε και το. Μακεδονία 600, είπαμε και μετά συνεχίσαμε, περάσαμε την πλατεία του Συντάγματος, κατεβήκαμε την Ερμού, βγήκαμε στο Μοναστηράκι, όπου εκεί πέρα γυρίσαμε μετά πίσω. Λοιπόν, επειδή βλέπουμε και κάποια πλάνα έτσι από την Καντάδα την οποία κάνατε και τη διαδρομή την οποία μας περιγράψετε, για να ακούσουμε λίγο βρε παιδιά, να δούμε τι έγινε με τόσο κόσμο εκεί να ακολουθεί. Πρέπει να τους ξεσηκώσατε τους Αθηναίους, δεν εξηγείται διαφορετικά. Νομίζω. Ξεσηκωθήκανε σίγουρα. Μας βλέπανε και μένανε με ανοιχτό τα στόματα. Δεν πιστεύανε σε αυτό που βλέπανε. Είχαμε και πάρα πολύ κόσμο, πραγματικά. Ήταν πολύ ο κόσμος. Μπράβο, παιδιά. Που μας ακολουθούσε. Δεν φαίνεται. Και πολλοί ήταν, δηλαδή, που απλά πηγαίνανε μια βόλτα για καφέ. Είδανε, εντάχθηκαν σε εμάς. Αρκετός κόσμος και μας ακολούθησαν μέχρι και μετά εδώ πέρα που γυρίσαμε στο σύλλογο. Δηλαδή τους άρεσε τόσο πολύ. Ναι. Και είναι και κάτι που συμβαίνει και κάθε χρόνο, δεν είναι μόνο φέτος. Έχω την αίσθηση, Αντώνη και Μάριε, ότι πολλά παιδιά τα οποία γίνονται μέλη της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής, ακόμη και αν δεν έχουν εικόνα ή δεν είναι πολύ κοντά στην κριτική παράδοση μέχρι να γίνουν φοιτητές και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να σπουδάσουν, από τη στιγμή που μπαίνουν σε αυτή την αγκαλιά και σε αυτή την οικογένεια, αρχίζουν και βλέπουμε διαφορετικό μάτι και την κριτική παράδοση. Εννοείται και αυτός είναι και ο σκοπός μας, γιατί εντάξει όσο να είναι εμείς που ανεβαίνουμε από την Κρήτη για να σπουδάσουμε, ξέρουμε πώς περνάμε και τι κάνουμε. Και τώρα από εκεί και πέρα τα παιδιά που δεν έχουν αυτή την ευκαιρία και δεν γνωρίζουν, τους εντάσσουμε εμείς μέσα στο σύλλογο και σιγά σιγά αρχίζουν να αγαπάνε για αυτή την Κρήτη και πολλές φορές περισσότερο για εμάς τους ίδιους. Και μας το λέγανε δηλαδή και πολλά παιδιά που ήρθαν που δεν έχουν επαφές με την Κρήτη, το πόσο ωραία ήταν, ότι θέλανε να ξανάρθουν, πότε θα είναι το επόμενο. Ναι. Δηλαδή ανυπομονούν για αυτό, γλέντι. Βλέπουμε και τους και δεν πρέπει να παραλείψουμε ναι. Ότι έχουμε εγγράφονται και ως μέλη στο σύλλογο άτομα που θέλουν και θέλουν να στηρίξουν, που δεν έχουν, απλά σπουδάζουν στην Αθήνα. Έτσι. Είτε είναι Αθηναίοι είτε είναι από κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας. Δεν έχουν Κρήτη. Καμία σχέση. Την αγαπώ. Ναι, ακριβώς. Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο. Να φανταστώ ότι ετοιμάζεστε οι περισσότεροι λοιπόν σιγά σιγά τώρα και για τις μέρες του γιορτό να επιστρέψετε εδώ. Ήδη αρκετοί έχουν φύγει. Ναι, σίγουρα. Αυτή τη βδομάδα φεύγουμε πιο πολύ, κατεβαίνουμε να δούμε και τους δικούς μας, να ξεκουραστούμε λίγο. Και μετά από τη νέα χρονιά έχουμε πάλι και τις σχολές μας και εδώ το σύλλογο να διοργανώσουμε πάλι άλλο ένα γλέντι. Με μεγάλη επιτυχία και αυτό. Αντώνη και Μάρια, από πού είστε, από την Κρήτη?
Εγώ είμαι από το Ηράκλειο. Ναι. Και ο Αντώνης από το Ρέθυμνο. Μάλιστα. Μπράβο, παιδιά. Καλή δύναμη. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή να έρθετε και εδώ, και στο στούντιο. Να τα πούμε και από κοντά, είτε αυτή την εβδομάδα είτε την επόμενη. Εσείς μας προστάτε πρώτα να έρθετε σαν ένα γλέντι. Το λέμε, ναι, θα έρθω εγώ. Πόσες φορές. Πρώτα πρέπει να έρθετε κι εσείς. Θα έρθω εγώ σε ένα γλέντι, αλλά μια που έρχεστε Κρήτη τώρα, δεν έρχεστε εδώ να τα πούμε και από κοντά τώρα τις μέρες αυτές. Θα μιλήσουμε για να το προγραμματίσουμε. Τι καλύτερο να έρθετε εδώ πέρα να κάνετε και σε εμάς λοιπόν μια καντάδα, έτσι όπως το κάνετε και στους δρόμους της Αθήνας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε. Σε όλα αυτά τα όμορφα τα οποία κάνετε. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Καλή συνέχεια, Μάρια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.